Με το σύνθημα «Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια», όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων διοργανώνουν δράση με σκοπό την πρόληψη για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Στη συγκεκριμένη δράση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το τμήμα τροχαία στα Χανιά. Πρόκειται για το φετινό διαγωνισμό πολυμέσων για την οδική ασφάλεια, στον οποίο οι μαθητές και οι φοιτητές θα κληθούν και φέτος να συμμετάσχουν για την καλύτερη εργασία με σκοπό την πρόληψη κατά των τροχαίων ατυχημάτων. Εν σχέση με πέρυσι, είναι λίγο πιο αυξημένα τα τροχαία ατυχήματα, δεδομένου ότι είμαστε και σε μια περίοδο με τον κορονοϊό που όσο να είναι οι μετακινήσεις έχουν περιοριστεί. Από τη στιγμή που λήξαν τα lockdowns και ο κόσμος έχει μπει στην καθημερινότητά του, λογικό και επόμενο είναι να έχουμε κάποια μικρή όμως αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Ένα δημοτικό σχολείο Κισάμου έφτασε στη Βουλή να κλάψει βουλευτές. Όλοι οι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους με ένα σκοπό, να επιτευχθεί στα Χανιά μηδενικός αριθμός τροχαίων. Σε αυτό το στίχημα πρωταρχικό ρόλο καλούνται να παίξουν με αυτόν τον τρόπο οι μελλοντικοί οδηγοί. Ήδη το βιντεάκι του Δημοτικού Κισάμου έχει φτάσει μεταγλωτισμένο στον πρόεδρο Μπάιντερ, όπως και το βιντεάκι του Τέλ Βρισσόν. Στηρίξτε όσο μπορείτε την προσπάθεια αυτή, ώστε φέτο που ελπίζω, πιστεύω και εύχομαι να έχουμε την μεγίστη επίσκεψη των ομοχανίων του Πρόεδρου Μπάιντεν, να του δώσουμε ένα μήνυμα από τους νέους. Φέτος μάλιστα ακούστηκε η πρόταση η Οργανωτική Επιτροπή να αποτελείται κυρίως από αντιδημάρχους παιδείας. Σημαντικό επίσης είναι τα παιδιά να λάβουν από ένα έπαθλο για να μπορούν να εργαστούν. Αν ένας άνθρωπος γλιτώσει από ένα ατύχημα, θεωρώ ότι όλες οι προσπάθειές μας είναι κερδισμένες. Είναι φορείς όπως η ANEC Line, το ΣΥΝΚΑΤ, τα υπεραστικά κτέλ Χανίων Ρεθύμνου, το αστικό κτέλ, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Χανίων με τον πρόεδρό τους, ο οποίος είναι και παρόν και τον ευχαριστούμε. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που όλοι αυτοί συμμετέχουν στην πολύ σημαντική αυτή δράση. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες που θρηνούμε κάθε χρόνο. Εκατοντάδες είναι και οι οικογένειες που ακροτηριάζονται χάνοντας τα μέλη τους. Οι φορείς μάλιστα έχουν δημιουργήσει το δικό τους ιστότοπο προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.